και τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις μας. Πιο συγκεκριμένα, σειρά μέτρων για τις μετακινήσεις με πλοία, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα 18 Μαΐου μέχρι και τη 15η Ιουνίου, συμφωνήθηκαν στη διάρκεια διαδοχικών συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν υπό την Προεδρία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, σε συνεννόηση πάντα με την Υγειονομική Επιτροπή. Οι οδηγίες αυτές προβλέπουν τα εξής. Πρώτον, στα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές καθώς και τον υπολοινική σημαία διεθνών πλοών, η οδηγία θα έχουν εφαρμογή από τις 18 Πέμπτου μέχρι τις 15 Έκτου, από τη Δευτέρα δηλαδή, έως και τα μέσα Ιουνίου. Μέχρι τότε θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση που αφορούν στον καθορισμό του μεγίστου αριθμού των μετακινούμενων επιβατών στο 50% του συνολικού αριθμού επιβατών που ορίζεται στο πιστοποιητικό ασφαλείας του πλοίου ή στο 55% αν διατίθεται καμπίνες. Στη θερμομέτρηση και τη συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου κατάστασης υγείας πριν την επιβίβαση στο πλοίο και τη διατήρησή του με μέρημα της ακτοπλοϊκής εταιρείας. Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο και στην ειδική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Τη διατήρηση απόστασης 1,5 μέτρου κατά την επιβίβαση, αποβίβαση και σε όλους τους χώρους κίνησης μέσα στο πλοίο. Τη χρήση κάθε καμπίνας από ένα άτομο, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια, συγγενείς δηλαδή πρώτου βαθμού, οπότε μπορούν να είναι έως 4 άτομα ή άτομα με ειδικές ανάγκες με τον συνοδό τους. Τη χρήση μάσκας συνιστάται υφασμάτινη από επιβάτες και μέλη του πληρώματος. Την ειδική διάταξη των επιβατών σε αεροπορικά καθίσματα, ένα κάθισμα κατελημένο και ένα κάθισμα κενό, παρακείμενο, εμπρός και πίσω. Τη θερμομέτρηση και την υποβολή ειδικής δήλωσης υγείας πριν την αναχώρηση για τους επιβάτες πλοίων διεθνών πλοών στις γραμμές Ελλάδος-Ιταλίας. Την ενημέρωση των επιβατών για τα μέτρα με έντυπο φυλάδιο του ΙΟΔΗ, καθώς και με ενημερωτικά σποτ και ηχητικά μηνύματα. Την ειδική εκπαίδευση των πληρωμάτων, την εφαρμογή κανόνων ατομικής υγιεινής και προστασίας και την ύπαρξη σταθμών αντισηπτικών σε διάφορα σημεία του πλοίου, την καθαριότητα και την απολύμανση των πλοίων, τον αερισμό και τον κλεισματισμό των πλοίων, την διαχείριση ύποπτου περιστατικού, απομόνωση σε ειδικό χώρο αποβίβαση στο επόμενο λιμάνι, το οποίο διαθέτει το απαραίτητο δυναμικό για τη διαχείρισή του και χνηλάτιση των επαφών του. Και τέλος, τους κανόνες λειτουργίας των σημείων εξυπηρέτησης επιβατών, δηλαδή στα μπαρ, στα εστιατόρια και στις τραπεζαρίες. Επίσης, σε σχέση με τις αεροπορικές πτήσεις, νέες νόταμς που περιλαμβάνουν την παράταση της απαγόρευσης πτήσεων για συγκεκριμένους προορισμούς στο εξωτερικό, εκδόθησαν σήμερα. Επεκτείνεται η αναστολή πτήσεων εξωτερικού από και προς την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, την Τουρκία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Την ίδια στιγμή παραμένει σε ισχύ και η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών. Συγκεκριμένα, με στόχο την προστασία επιβατών και πολιτών από την πανδημία, ανακοινώνουμε τις ακόλουθες αεροπορικές οδηγίες, συνολικά 5 νέες νόταμς. Πρώτον, επεκτείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου του 2020 τα μεσάνυχτα η αναστολή όλων των πτήσεων μεταφοράς επιβατών από και προς την Ελλάδα με την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Δεύτερον, παρατείνεται ως τις 14 Ιουνίου του 2020 τα μεσάνυχτα η προσωρινή απαγόρευση πτήσεων από και προς την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Τρίτον, η απαγόρευση όλων των πτήσεων προς την ελληνική επικράτεια όσον αφορά την Τουρκία επεκτείνεται ως τις 14 Ιουνίου του 2020 τα μεσάνυχτα. Τέταρτον, επιτρέπονται μόνο στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος οι αφήξεις αναχωρήσεις των διεθνών πτήσεων και η συγκεκριμένη αεροπορική οδηγία ισχύει στις 31 Μαΐου του 2020 τα μεσάνυχτα. Και τέλος, παραμένει σε ισχύ ως τις 31 Μαΐου του 2020 και τα μεσάνυχτα η προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών. Επισημαίνουμε για τις πτήσεις εσωτερικού, οι οποίες γίνονται κανονικά έως τώρα αλλά σε περιορισμένο αριθμό, ότι αναμένεται σταδιακή επαναφορά συχνοτήτων και συνδέσεων από τη Δευτέρα 18 Μαΐου λόγω της άρσης απαγόρευσης μετακινήσεως στην επικράτεια όλης της χώρας. Από την προσωρινή αναστολή πτήσεων εξαιρούνται οι πτήσεις μεταφοράς εμπορευμάτων, κάργο, υγειονομικού ενδιαφέροντος sanitary, η ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος humanitarian, οι πτήσεις επιστροφής αεροσκάφους μόνο με πλήρωμά του, τα ferry flights, οι κρατικές πτήσεις, οι πτήσεις που αναφέρονται ότι βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση, οι στρατιωτικές πτήσεις, οι πτήσεις της Frontex, οι πτήσεις ανεφοδιασμού, οι πτήσεις υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οι πτήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων πολιτών και οι πτήσεις του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Επίσης, για την προσωρινή απαγόρευση όντως στη χώρα μη Ευρωπαίων πολιτών ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις: μέλη οικογενειών Ευρωπαίων πολιτών, πολίτες χωρών συνθήκης Σέγγεν, υγειονομικό προσωπικό, πολίτες τρίτων χωρών που έχουν μακράς διάρκειας άδεια βίζα σε Ευρωπαϊκή χώρα και χώρα συνθήκης Σέγγεν, κυβερνητικά, διπλωματικά, στρατιωτικά, ανθρωπιστικό προσωπικό, πληρώματα αεροσκαφών και σε όσους μη Ευρωπαίους πολίτες έχουν εξασφαλίσει άδεια για το ταξίδι τους από τα ελληνικά προξενία. Σε σχέση με τις οδικές και αεροπορικές μεταφορές, είναι σε εξέλιξη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο. Περιμένουμε την Επιτροπή να οριστικοποιήσει μια σειρά από πρωτόκολλα και διαδικασίες και θα είμαστε έτοιμοι πολύ σύντομα αύριο ίσως από το αρμόδιο Υπουργείο να γίνουν και σχετικές ανακοινώσεις. Σε σχέση με τα επιχειρησιακά ζητήματα, θα ήθελα να αναφερθώ σε όσα συμβαίνουν στη συνοικία της Νέας Μήνης στη Λάρισα. Όπως γνωρίζετε, 35 από 637 συνολικά δείγματα βγήκαν θετικά, γεγονός που οδήγησε στο να τεθεί η περιοχή σε ενισχυμένη επιτήρηση, ώστε να περιοριστεί η διασπορά του ιού και να προστατευτεί η υγεία της τοπικής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, χθες μετά τα μεσάνυχτα, μετά από σχετική επικοινωνία και με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, τον καθηγητή επιδημιολογίας, τον κύριο Χατζηχριστοδούλου και τον δήμαρχο Λαρισαίου, τον κύριο Καλογιάννη, αποφασίσαμε την άμεση μεταφορά και απομόνωση των θετικών κρουσμάτων στο κέντρο αποκατάστασης αρρωγή και στη συνέχεια την εκτεταμένη χνηλάτιση των στενών επαφών των κρουσμάτων. Η απόφαση να τεθεί η περιοχή σε ενισχυμένη επιτήρηση λήφθηκε κατόπιν επικοινωνίας και με τον καθηγητή τον κύριο Τσιόδρα και προχωρήσαμε και στη λήψη επιπλέον μέτρων που αφορούσε στην απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί για 14 ημέρες, στην απαγόρευση συνάντηση άνω των 10 τόμων μέτρων το οποίο η εφαρμογή θα επιτηρείται, η υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους και με ιδιαίτερη έμφαση στους πλανώδεις μικροπολιτείες και εργαζόμενους ελαϊκείς που θα μπορούσαν να βγαίνουν από την περιοχή της Νέας Μήνης για εργασία εφόσον έχουν 2 διαδοχικά αρνητικά τεστ, τα οποία θα επαναλαμβάνονταν κάθε 5 ημέρες. Επίσης, αποφασίστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας να διανεμηθούν μάσκες φασμάτινες 1500 τεμάχια σε όλους και αντισηπτικά σε κάθε οικογένεια. Ταυτόχρονα, σήμερα ξεκίνησαν οι κινητές ομάδες υγείας από τον ΕΟΔΗ προγραμματισμένα να πραγματοποιήσουν επιπλέον δειγματοληψίες στους μικροπολιτές και στους υπολείπους που απουσίαζαν την οικία τους στις χθεσινές και στις προχθεσινές δειγματοληψίες, καθώς και τις χνηλατίσεις των θετικών κρουσμάτων. Σήμερα υπήρξαν, όπως γνωρίζετε, αντιδράσεις στην εφαρμογή των ανωτέρων μέτρων. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι τα μέτρα αποσκοπούν πριν από οτιδήποτε άλλο στην προστασία της τοπικής κοινωνίας, των κατοίκων της περιοχής, των οικογενειών τους και των οικείων τους. Γιατί σταθερός και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, δηλαδή η προστασία όλων. Και με αυτό το γνώμονα προχωρήσαμε και στην περίπτωση της Νέας Μύρνης. Το να μην εξαπλωθεί ο ιός είναι προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και για να το καταφέρουμε αυτό απαιτείται η συνεργασία της. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα πράξουμε ό,τι είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Αγαπητοί μου συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα βήματα επιβάλλεται να τα κάνουμε με μεγάλη προσοχή. Μας το αποδεικνύουν καθημερινά οι εξελίξεις. Προχωράμε χωρίς να ξεχνάμε τις οδηγίες των ειδικών, χωρίς να μελούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και τους κανόνες υγιεινής. Για να κάνουμε τα επόμενα βήματα με ασφάλεια αλλά και με σιγουριά. Παραμένουμε προσεκτικοί, παραμένουμε υπεύθυνοι, παραμένουμε ασφαλείς, βγαίνουμε νικητές. Το επόμενο διήμερο είναι ένα μεγάλο στοίχημα που ο καθένας από εμάς ξέρει τι πρέπει να κάνει και πρέπει να το κάνει σωστά, εφαρμόζοντας τις οδηγίες και τα μέτρα ατομικής προστασίας. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.